Δίκαν η αγωγή και βέβαια η αγωγή ενεργείται στη μικρή ηλικία κυρίως με την ψυχαγωγία, με το παιχνίδι. Είπαμε λίγα στην περασμένη εκπομπή για τον κίνδυνο που έχουν κάποια βιντεοπαιχνίδια τα οποία λειτουργούν ως ναρκωτικά, τα οποία αποπροσανατολίζουν τα παιδιά και τα βλάπτουν ψυχοσωματικά. Θα επανέλθουμε σε αυτή την ενότητα σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για την μουσική, η οποία μπορεί να ασκήσει αγωγή, μόρφωση, να ανακουφίσει, να ευχαριστήσει ή μπορεί να βλάψει. Η καλή μουσική πάντοτε επιδρά ευνοϊκώς. Και όχι μόνον στον άνθρωπο, αλλά και στα ζώα. Κάποια φίδια εξημερώνονται και χορεύουν με τη μουσική και παύουν να είναι απειλητικά στον άνθρωπο. Ομοίως κάποια ζώα εξημερώνονται και δαμάζονται με τη μουσική, κάποια θηρία. Ομοίως και τα φυτά. Έχει αποδείξει η έρευνα, η μελέτη ειδική, ότι κάποια φυτά τα οποία βρίσκονται και σε χώρο κλειστό, βέβαια με την αναπνοή τους και με το φως του ήλιου, όταν συνδυάζεται ο χώρος με καλή μουσική, με ρυθμό σωστό, με απαλό ρυθμό που ηρεμεί, και τα δέντρα ακόμα και τα φυτά ηρεμούν και νιώθουν άνετα. Αν όμως ο χώρος συνδυάζεται με μια μουσική σκληρή, με ήχους πολύ υψηλούς, σε οξύτητα και σε ένταση, με πολλά decibel όπως λένε στον ήχο, τότε και τα φυτά αυτά νιώθουν την επίδραση και καμιά φορά μαραζώνουν, κλείνουν αν είναι λουλούδια και αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο, όπως φυσικά πολύ περισσότερο αντιδρά ψυχοσωματικά ο άνθρωπος. Βέβαια είναι γνωστό ότι υπάρχει η λογική ψυχή στον άνθρωπο, που είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Στα δε ζώα και στα φυτά υπάρχει μια ενέργεια ζωής που την λέμε φυτική ψυχή, ζωική ψυχή, άνευ λόγου. Άνευ λόγου κατ' εικόνα του Αγίου Θεού. Διότι όλα τα όντα και οι πέτρες μέσα σε ένα άτομο, μέσα σε ένα πυρήνα βλέπουμε ένα ολόκληρο κόσμο. Υπάρχει ο λόγος. Αλλά ο λόγος στα άψυχα, στα άλογα ζώντα, είναι ένας άλογος λόγος που είναι μια εντελέχεια που καθορίζει την ύπαρξή τους και την λειτουργία τους. Δεν είναι κατ' εικόνα Θεού, δεν σκέπτονται, δεν αντιδρούν, δεν πραγματώνουν αξίες, δεν δημιουργούν πολιτισμό, ούτε τα ζώα, ούτε τα φυτά. Απλώς έχουν μια άλογη ψυχή. Έχουν το λόγο τους, γιατί ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός, έκαμε τον κόσμο ολόκληρο βάσει των λόγων. Ακόμα και τα μικρόβια και η ύλη και τα πάντα και το άτομο και ο πυρήνας και όλη η κίνηση όλου αυτού του κόσμου έχει τον λόγο του, όλος ο κόσμος και ειδικοί λόγοι σε κάθε ένα δημιούργημα. Μα δεν έχουν το λόγο τους και τα μικρόβια όταν αναπαράγονται και έχουν το DNA τους και το ένα φέρνει τη συνέχεια με την αναπαραγωγή το παρόμοιο είδος, δεν έχουν το λόγο τους τα τόσα πουλιά, τα τόσα λουλούδια, τα τόσα δέντρα, τα τόσα στοιχεία μέσα στη φύση. Έχουν το λόγο τους, αλλά δεν είναι προσωπικός λόγος, με ελευθερία, με αυτοπροσδιορισμό, και ακριβώς αυτό είναι η μεγάλη διαφορά του άνθρωπου, γιατί έχει λόγον κατ' εικόνα Θεού και επομένως και καθομοίωση, είναι τελείως μεγάλη, μεγίστη διαφορά μεταξύ του λόγου του ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου και του λόγου των διαφόρων ειδών και αντικειμένων στον κόσμο, τον αψυχοκόσμο. Αφού λοιπόν η μουσική ασκεί μία επίδραση στα φυτά, στα λουλούδια, στα ζώα, γενικά στα δέντρα, είναι δυνατόν να μην ασκήσει επίδραση ευνοϊκή ή
θα λέγαμε δυσμενή στους ανθρώπους και προπαντός στα μικρά παιδιά και στους εφήβους και στους νέους. Έχουν γίνει σχετικές έρευνες και φερρυπίν ψυχίατροι και παιδαγωγοί και ψυχολόγοι τονίζουν ιδιαίτερα την συμβολή της καλής μουσικής στην προσπάθεια του κατευνασμού του παθητικού του παιδιού, της οργής, της αγανακτήσεως, της εντάσεως, όλα αυτά τα ψυχικά, ψυχοσωματικά συναισθήματα καλμάρονται, εκτονώνονται με μία απαλή κλασική, όχι τόσο θα λέγαμε ροκ μουσική. Η ροκ μουσική δεν έρχεται να βοηθήσει στην ειρήνευση του ανθρώπου και στην νορμάλ κατάσταση και στην εσωτερική γαλήνη, αλλά εκρεθίζει, εξάπτει τη φαντασία, παρορμά των νέων προς πράξην, προς έκτροπα και τόσα άλλα. Τον κάνει ελαττήριο η ροκ μουσική. Επομένως η ροκ μουσική, καθώς και κάθε σκληρή μουσική ή προπαντός και η σατάν ροκ μουσική, η σατανική μουσική ροκ, δεν ωφελεί τον άνθρωπο, αλλά τον εξαγριώνει και τον προσανατολίζει σε ατραπούς απρέπειας, κλιματικότητας, ασυδοσίας και πάσης φαυλότητας. Ενώ η καλή μουσική, μια καλή κλασική, μια ωραία απαλή μουσική που ηρεμεί τον άνθρωπο, προπαντός ηρεμεί την νεολαία, την απαλλάσσει από αϋπνία, από στρες, από κατάθλιψη, από άλγη, αυτά τα τονίζουν ιδιαίτερα ψυχίατροι, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί. Αυτή λοιπόν η ομορφιά που έχει η μουσική, η οποία ηρεμεί τον άνθρωπο και τον φέρνει στα μέτρα του να λειτουργεί σαν άνθρωπος ήρεμος, με λογικότητα, με το να δαμάζει τις ορμές του και να ελέγχει τις κινήσεις του, αυτή η απαλή, καλή μουσική, η κλασική μουσική, η δημοτική μουσική, η λαϊκή εν μέρη μουσική, η παραδοσιακή μουσική, η ελληνική μουσική που γνωρίζει να εξανθρωπίζει, η βυζαντινή με τους ύμνους κλπ, αυτή η μουσική πραγματικά ωφελεί τον άνθρωπο, τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όταν γίνεται σωστή χρήση. Η ροκ μουσική λοιπόν και κάποια άλλα είδη μοντέρνας μουσικής κάνουν το αντίθετο. Τελείως αντίθετα συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στη μουσική, την ροκ, που αυξάνει την ακαταστασία, την κατάθλιψη, την αϋπνία, τους εφιάλτες και επιδρά συνειδητά και υποσυνείδητα ψυχοσωματικά, ώστε να δημιουργούνται πολλές περιπλοκές. Ο Μπομπ Λάρσον σε μια ομάδα ιατρών στο Cleveland έκανε μαζί με άλλους γιατρούς λοιπόν μια διαπίστωση όταν εξέτασαν και θεράπευσαν 200 ασθενείς νέους. Αναφέρει λοιπόν ο Μπομπ Λάρσον για τις επιπτώσεις που έχει το ροκ στον οργανισμό. Παρατήθηκαν λέει για αλλαγές στο σφιγμό, δηλαδή στην κυκλοφορία, υπερένταση, στην αναπνοή, αλλαγές, στην αυξημένη έκρηση ενδοκρινικών ουσιών, των αδένων των ενδοκρινικών και κυρίως στην υπόφυση. Όλα αυτά φέρνουν μια ψυχοσωματική αταξία στον οργανισμό και ο βασικός μεταβολισμός διασαλεύεται, το ποσοστό της γλυκόζης στο αίμα αλλάζει κατά τη διάρκεια της ακρόασης της ροκ μουσικής, της πάσης φύσης ροκ μουσικής. Μπορούμε λοιπόν λέγει να θεωρήσουμε ότι παίζουμε με τον ανθρώπινο οργανισμό, με τον εγκέφαλο, βραχυκυκλώνοντας τις ενσυνείδητες ιδιότητες όπως το κάνει το ναρκωτικό. Γιατρός το είπε μαζί με μια ομάδα. Και αυτό συνεχίζει. Οι παλμοί των χαμηλών συχνοτήτων της ροκ λέει μουσικής προκαλούν αξιοσημείωτη επίπτωση στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Την απευθείας λοιπόν επίδραση στην υπόφυση, στην έκρηση ορμονών και γίνεται έτσι μια διασάλευση στις ισορροπίες και επομένως στις σεξουαλικές και επινεφρίδιες ορμόνες, ώστε δεν μπορεί να έχει πλέον τον έλεγχο των ορμών του και να ελέγχει τις κινήσεις του προπαντός ο έφηβος και ο νέος.
μια άλλη έρευνα από τον Άνταμ Κνιέστη, ο οποίος επί 10 χρόνια μελέτησε και έγραψε για τα αποτελέσματα της ΡΟΚ. Το βασικό πρόβλημα, λέει, στους ασθενείς που θεράπευσα πορεύει καθαρά από την ένταση του ήχου. Η ροκ είναι σκληρή μουσική. Κάποιοι τη λένε σατανική μουσική. Δεν είναι πάντοτε όλη σατανική, αλλά αυτός ο ήχος, αυτός ο ρυθμός, αυτά τα συνθήματα, συνειδητά και υποσυνειδητά, την καθιστούν μουσική όχι χριστιανική, όχι σωστή, αλλά συνήθως αντίχριστη. Τι λέγει λοιπόν αυτός ο μουσικοθεραπευτής? Το βασικό πρόβλημα, λέγει, είναι από την ένταση του ήχου, τα πολλά ντεσιμπέλ, που προκαλεί εχθρικότητα, την εξάντληση, τον αρκισισμό, τον πανικό, την δυσπεψία, την υψηλή πίεση και μια παράξενη νάρκωση. Το ροκ δεν είναι μια ακίνδυνη διασκέδαση. Δεν είναι κάτι άλλο, λιγότερο ναρκωτικό από ότι είναι η θανατηφόρος ηρωίνη. Παραλληλείς λοιπόν αυτός ο μουσικοθεραπευτής την ροκ μουσική με την ηρωίνη. Λέτε γι' αυτό να βλέπουμε τα παιδιά που ξενυχτάνε στη δίσκο ή βάζουν τα βίντεο κλιπς στα σπίτια ή ανοίγουν το MTV, το αμερικάνικο αυτό, και βλέπουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να μεταδίδονται τα βίντεο κλιπς, αυτές οι ταινίες που δημιουργούν την υπερένταση, την εγρήγορση, την αποχάβνωση, ώστε συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Μια σειρά γιατρών επισημαίνουν 10 βασικούς τραυματισμούς που επιφέρει η ροκ μουσική στα παιδιά. Θα πείτε, εμείς είμαστε εκκλησία, ασχολούμεθα και με τα παιδιά και με τη ροκ. Φυσικά ασχολούμεθα με οτιδήποτε ωφελεί ή βλάπτει τον άνθρωπο και προπαντός τα μικρά παιδιά και την νεότητα, γιατί όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για την νεότητα, για την αγωγή, για το μέλλον αυτού του τόπου. 10 βασικές λοιπόν επιπτώσεις βλαβερές τραυματισμούς, λέγουν μια σειρά επιστημόνων, γιατρών, ψυχολόγων, ψυχιάτρων. Στις ψυχιατρικές λοιπόν αναλύσεις που έκαναν ψυχίατροι, διαπιστώνουν, πολύ συνοπτικά αναφέρω, αλλαγή των συγκινησιακών αντιδράσεων μέχρι ανεξέλεκτης βίας, απώλεια του ελέγχου, της αυτοσυγκέντρωσης, ώστε δεν μπορούν να διαβάσουν, να μάθουν γράμματα ή να σκεφτούν σωστά. Τρίτον, αξιοσημείωτη μείωση του ελέγχου διανόησης και θέλησης στις υποσυνείδητες οθήσεις. Μείωση λοιπόν του ελέγχου της διανόησης και της θέλησης, ώστε αδυνατίζει ο εσωτερικός αμυντικός μηχανισμός και η βούληση, η θέληση, η σκέψη, ο τρόπος του σκέπτεστε. Υπερδιέγερση νευροφρενική, σύγχυση της μνήμης, υπνοτική κατάσταση που μεταβάλλει το άτομο σε ένα είδος ρομπότ, καταθλιπτική κατάσταση που φτάνει μέχρι την έβρωση και την ψύχωση, τάσεις αυτοκτονίας όπως φέρνει κυρίως η heavy metal. Βέβαια, όταν τα ακούν αυτά, η παραγωγή των δίσκων, των ταινιών, των clips, λένε δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Εμείς θα λέμε την αλήθεια και όποιος θέλει ας ακούει την αλήθεια. Γι' αυτό έχουμε τόσες αυτοκτονίες, τόσες μελαγχολίες, νευρώσεις, ψυχοναρκωτική, θα λέγαμε, εκδήλωση των παιδιών. Τάσεις και αυτοκτονίες ακόμα, όταν ακροώνται τέτοια ροκ μουσική που τους αποχαυνώνει και η προπαγάνδα heavy metal που τους οδηγεί στην αυτοκτονία και διδάσκει την αυτοκτονία. Αυτοακροτηριασμός, αυτοσφαγίαση, δηλαδή μαζοχισμός. Μετά, ακατανίκητες οθήσεις καταστροφής, βανδαλισμού, εξέγερσης από τις συναυλίες και τα φεστιβάλ του ροκ. Αυτό τα κάνουν γυαλιά καρφιά μερικές φορές όταν κάτι τους θίξει, όταν δουν επί ώρες αυτές τις συναυλίες με τις εκρηκτικές ροκ μουσικές. Ο Πολ Κίνγκ, διδάκτορ, διευθυντής γιατρός του προγράμματος για τους εφήβους στο ψυχιατρικό τμήμα νοσοκομείου στη Μέμφιδα τον είπα, μιλάει πολύ συγκλονιστικά για τους δίσκους των βίντεο κλιπ και λοιπά, την heavy metal,
όταν βλέπουν αρκετές ώρες αυτά τα βίντεο κλιπς, τις ταινίες και ακούν αυτές τις μουσικές τους δίσκους, παρουσιάζονται λοιπόν τέτοια φαινόμενα ψυχιατρικά στα παιδιά. Βέβαια, έχουμε καθήκον οι πάντες να αγρυπνήσουμε και να αγωνιστούμε για να μην υπάρχει αυτή η βλαπτική επίδραση στις μουσικής στα παιδιά. Βέβαια, ζούμε σε ένα κλίμα νέας εποχής, στην οποία νέα εποχή, όπως μας λέγει και ο Ντέξ Μαρς σε ένα θαυμάσιο βιβλίο του, λαϊλατημένοι από τη νέα εποχή, τα βλέπουμε αυτά. Μην παραπονούνται και κάποια κανάλια. Να μας λένε τις ειδήσεις, βέβαια, με κάποιο μέτρο, να μην φρικιάσουν τον κόσμο. Μας βγάλαν λοιπόν τα κανάλια και μας έδειξαν μια κοπέλα που κατήγγειλε ένα σατανιστή στην Κρήτη που την βίασε πάνω στην Αγία σε μια Αγία Τράπεζα ενός παρεκκλησίου, ενός εξοκλησίου, που έκανε φρικιαστικά πράγματα. Βλέπουμε βιασμούς, βλέπουμε φόνους, παιδική εγκληματικότητα, παιδική απειθαρχία, παρανομία, αντικοινωνικές εκδηλώσεις, απειθαρχία, αδιαφορία να απειθαρχήσουν στους γονείς, και τόσα άλλα τα οποία πλέον δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και να λέμε δεν πειράζει, έτσι είναι, θα περάσουν. Η νέα εποχή λοιπόν έχει βάλει στο στόχαστρο τα παιδιά, την οικογένεια, το στρατό, τις κυβερνήσεις, τους θρησκευόμενους, τα πάντα, με σκοπό ποιον? Να δημιουργήσει η νέα εποχή μια κατάσταση που θα ελέγχει τους πάντες, τα πάντα, παντού, και ξεκινάει από τα παιδιά. Θέλει να αποπλανήσει και να καταστρέψει τα παιδιά μας, λέει ο Ντέξ Μαρς σε ένα κεφάλαιό του εδώ στο βιβλίο που ανέφερα. Τι λέγει λοιπόν η Φέρκουσον, μία της νέας εποχής, μία θα λέγαμε κορυφή? Έχουν καταστρώσει το σχέδιο καταστροφής των παιδιών. Έχει την λύση. Λέγει λοιπόν, κυνηγήστε τα παιδιά, σαρώστε τα μυαλά της νέας γενιάς. Ίσως χρειάζεται να μεγαλώσει μια καινούρια γενιά μαζί με την καινούρια ιδέα, ώστε η ιδέα αυτή να γίνει αποδεκτή. Αυτά λέγει λοιπόν, σαρώστε την νεότητα, και την σαρώνουν με τις τηλεοράσεις, με τα περιοδικά, με τις ταινίες, τις βιντεοτενίες, με τα βιντεοπαιχνίδια, τα παιχνίδια μέσω των κομπιούτερ, τις δισκέτες, με τα βίντεο κλιπς, και τα οποία θα πούμε σήμερα λίγα πράγματα. Το νεοεποχικό ψέμα λοιπόν είναι στην ακμή του. Τα παιδιά δεν ανήκουν στους γονείς, λένε. Επειδή κάποιοι γονείς έχουν κάποιες αρχές και θέλουν τα παιδιά να τα έχουν στην επίβλεψή τους, να τα παιδαγωγούν, και εφόσον είναι φυσικά και χριστιανοί, να τους δίνουν χριστιανικές αρχές, αυτό είναι δίκαιο και σωστό και νόμιμο, και το Σύνταγμα το στηρίζει. Αυτοί λέγουν ότι πρέπει τα παιδιά να αποκοπούν από την οικογένεια και να δέχονται τις επιδράσεις της νέας εποχής, της αθείας, τις επιδράσεις γενικά τις αποπροσανατολιστικές που γκρεμίζουν κάθε, πιστεύω, κάθε θρησκεία, κάθε αξία. Και σε ένα βιβλίο λοιπόν, πώς θα να μεγαλώσετε ένα παιδί του Θεού, κοιτάξτε, ποιου Θεού, του Σατανά δηλαδή. Θεόθερουν τον Σατανά η νέα εποχή και οι νέοι εποχήτες. Ο παιδαγωγός της νέας εποχής, Τάρα Σινγκ, χρησιμοποιεί λοιπόν τη σοφία του ψευτοβίβλου των νεοεποχητών και λέγει, βγάζει την θεωρία ότι οι γονείς δεν είναι οι πραγματικοί γονείς. Το παιδί δεν τους ανήκει, είναι απλά επίτροπή του. Το παιδί, λέγει ο Σινγκ, ανήκει στο σύμπαν. Βγάζουν λοιπόν τέτοιες κουτοθεωρίες ακριβώς για να σπάσουν την αγωγή της οικογένειας, του σχολείου, της εκκλησίας, και να δώσουν μια αγωγή εκβαρβαρώσεως, μια αγωγή εκμηδενισμού των αξιών, μια αγωγή ανατροπής της ιεραρχίας των αξιών, μια αγωγή επαναστατική, να τα γκρεμίσουμε όλα, και μετά πώς θα κτίσουμε, τι θα κτίσουμε, τι θα οικοδομήσουμε. Σε αυτή λοιπόν την νεοποχήτικη ατμόσφαιρα και στην αγωγή της απανθρωπιάς εντάσσεται μία προπαγάνδα, η οποία γίνεται
με τη ροκ μουσική, την οποία ροκ μουσική την προωθούν κάποια κέντρα αποφάσεων και κάποιοι οργανισμοί δισκογραφικοί και παραγωγής βιντεοκλιπς. Δεν κατηγορούμε τους οργανισμούς, τους δισκογραφικούς και τα υπόλοιπα, ούτε τους τραγουδιστές. Κατηγορούμε όχι το τραγούδι και τη μουσική. Κατηγορούμε και οφείλουμε να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, κατηγορούμε ακριβώς τούτο, την κακή μουσική, την, και κυρίως την ροκ σκληρή και την ροκ σατάν μουσική, την σατανιστική ροκ μουσική. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι, βίντεο, ταινίες, δίσκοι που έχουν και στα εξώφυλλα τον σατανά, πύρνο, μεδόντια, άγριο, άγριο ανθρώπους, το 666, δίσκοι και κασέτες που έχουν τέρατα επάνω, τέρατώδη κοινωνία θέλουν να φτιάξουν και ακόμα δεν το καταλάβαμε. Και εδώ λέμε γιατί κάμαν τα παιδιά σατανισμό, γιατί κάμαν βιασμούς, γιατί κάμαν εγκλήματα, γιατί κλέψαν, γιατί κάμαν ληστεία, γιατί σκότωσαν παιδιά τον πατέρα και τη μάνα, όπως είδαμε εκεί στο Βόλο και στη Λάρισα. Γιατί κάμουν αυτά, κάμουν εκείνα, δεν μαθαίνουν γράμματα, κάνουν απεργίες, κάνουν επαναστάσεις, σπάνε κεφάλια ανθρώπων, εγκληματούν, βάζουν φωτιές, τα καίνε όλα και τελικά δεν έχουμε για την παιδεία. Πώς θα έχουμε για την παιδεία? Και εδώ πήγαν τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κρήτης στο δικαστήριο επειδή χρώσταγε να πληρώσει τη φορολογία που έπρεπε να την δώσει το Υπουργείο Παιδείας. Αντί να πάνε το Υπουργείο στον δικαστήριο, πήγαν τον Πρίτανη. Και ενώ ο Πρίτανης είχε ανάγκη από 120 ανθρώπους προσωπικό για να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο, και αντί να πει η κοινωνία πάμε στη δίκη, το Υπουργείο που δεν δίνει τα χρήματα να έχουν τα πανεπιστήμια και οι Πριτάνοι στην δυνατότητα να προσλάβουν προσωπικό και καθηγητές και φοιτητές και επιμελητές, πήγαν τον Πρίτανη και τον δίκασαν επειδή καθυστέρησε να δώσει τη φορολογία, το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτά τα χάλια μας δεν μπορούμε να τα δούμε τέλος πάντων. Πρέπει να κατεβούν οι μαθητές στα πεζοδρόμια, να απειλήσουν, να φωνάξουν, να κραυγάσουν και μετά να πούμε «Α, τώρα είναι η ώρα να λύσουμε προβλήματα». Λοιπόν, τι να πούμε. Η τρέλα βασιλεύει σε αυτόν τον τόπο. Ή πρέπει λοιπόν να τα σπάσουν όλα κάποιοι που απολύονται από κάποια εργοστάσια και κάποια ναυπηγεία και κάποιες βιοτεχνίες, να τα σπάσουν όλα, ή να πάρουν τα ντουφέκια να μας ντουφεκάνε και να μας πετροβολάνε στον δρόμο να πούμε θα τα λύσουμε τώρα τα προβλήματα. Λυπηρών είναι ότι δεν κυβερνάει η λογική τους ανθρώπους και τους υπευθύνους, αλλά το συμφέρον, η στιγμή αδόξα, μην χάσουμε ψήφους, μη μας κόψουν οι Ευρωπαίοι και τόσα, αλλά μήπως χάσουμε τούτο και εκείνο. Και τελικά έχουμε προδώσει τον εαυτό μας, την πατρίδα μας, τον λαό μας και πού οδηγούμεθα, σε ποιο κατάντημα οδηγούμεθα, σε μια εχμαλωσία του Μάστρικ, σε μια Βαβυλώνια εχμαλωσία εξαρτήσεως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους άσπονδους εχθρούς μας, δηλαδή τους εταίρους μας και τους φίλους μας, οδηγούμεθα στο να κατευθυνόμεθα από ένα αντίχριστο κέντρο της Αμερικής που θέλει να μας επιβάλλει τώρα την κατάσταση, ώστε να συνηθίσουμε με την μελλοντική να πραγματοποιηθεί αυτονόμηση της Θράκης. Και βγήκαν και είπαν, βέβαια καλά έκαναν με πρόσωπα της πολιτείας για να μην ανησυχεί και πανικοβληθεί η Θράκη, αλλά τώρα πρώτη φορά το ακούμε εδώ και δεκαετίες, προπαντός 5-10 ετών γίνεται λόγος για σενάρια πολέμου, σενάρια κενώσεως στη Θράκη και τόσα άλλα. Και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το σενάριο εκείνο. Ωραιοποιούν τα πράγματα ώστε να μην θορυβείται ο λαός. Το πρόβλημα μας δεν είναι τα σενάρια. Αυτά υπήρχαν και υπάρχουν. Ήταν ανάγκη να έχουμε σενάρια για να χάσουμε την Κύπρο? Υπήρχαν τα σενάρια. Και όμως εμείς κοιμόμαστε με τα ζαρούχια. Ήταν ανάγκη να υπάρχουν σενάρια για να χάσουμε τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικράς Ασίας? Τα σενάρια υπήρχαν. Το φταίξιμο το δικό μας εδώ και την ευκαιρία και χάσαμε τις μικροσταδικές πατρίδες. Και τώρα μην καμαρώνουμε σαν τον κόκορα. Θα τα φορτώσουμε όλα στον κόκορα τελικά. Και να λέμε εδώ υπάρχει κανένας κίνδυνος, κοιμηθείτε ήσυχοι, να είμαστε ήσυχοι, καμία φροντίδα. Εάν δεν φροντίσουμε να θωρακίσουμε αμυντικά την πατρίδα μας και το Αιγαίο και την Θράκη και τη Μακεδονία, αν δεν φροντίσουμε να βοηθήσουμε ώστε η Θράκη να αναπτερωθεί, να υπάρξει εκεί η μέρημνα, η φροντίδα, τα δεν παραπονούνταν οι κάτοικοι.
ώστε να μην χάσουν τα χωράφια τους, να μην χάσουν τα σπίτια τους, να μην χάσουν τις βιομηχανίες τους και τα αγοράζουν οι Τούρκοι τότε, αφού ακτονά την τούρκευσε την Θράκη. Και εκείνα τα αρνιά που έσφαζε και έβαζε το αίμα στο κούτελο, τι σημαίνει αυτό? Ότι μας έχουν στο νου τους να μας φάξουν εμάς τους Έλληνες εκεί, σαν τα πρόβατα. Λοιπόν, γιατί να είμαστε τόσο αφελείς και ξέγνιαστοι? Θα τρώνε, θα πίνουν λοιπόν οι πολιτικοί σε φαγοπότια και σε συναισθιάσεις και θα αγνοούν, λοιπόν όλοι τους, θα αγνοούν τη Θράκη, θα αγνοούν τη Μακεδονία, θα αγνοούν την Ήπειρο, το Αιγαίο και ακόμα αυτονόμηση και της Κρήτης που σχεδιάζουν Αμερικάνοι και άλλοι σωνιστικοί κύκλοι. Και των Δεκανήσων κλπ. Άρα δεν είναι δυνατόν να μας αποκοιμήσουν, δεν είναι τίποτε, είναι να μην δένει απειλή. Όχι, υπάρχουν οι απειλές. Αλλά δεν είναι οι απειλές αυτές οι έξωθεν τόσο ανησυχητικές. Η μονιμότερη απειλή και η χειρότερη είμαστε εμείς οι ίδιοι όταν κοιμόμαστε και δεν αντιδρούμε σωστά. Λες και συμβιβαστήκαμε να πουλήσουμε τα πάντα. Επομένως χρειάζεται επαγρύπνησης. Όχι όχι πανικός και σχιζοφρενική αντιμετώπιση στη μια μέρα είμαστε πατριώτες, είπε πατριώτες, και την άλλη είμαστε απάτριδες. Χρειάζεται πρόβλεψης, θωράκισης αμυντική, θωράκισης οικονομική, θωράκισης του πληθυσμού με την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Τι να κάνουν εκεί οι θρακιώτες? Όταν δεν κάνουν παιδιά, δεν έχουν οικονομία. Να δώσει επιδόματα στις οικογένειες, στις πολίτεκνες, να δώσει κίνητρα και μέσω της εκκλησίας για να μην τα πάρουν οι μουσουλμάνοι. Υπάρχουν τρόποι, αν μας ενδιαφέρει να έχουμε την Θράκη και του χρόνου και μετά από μερικά χρόνια. Και μην λέμε τώρα δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε αιώνια αυτόν τον τόπο. Κλείνω την παρένθεση λοιπόν. Η νεοποχήτικη αυτή κουλτούρα και η τάξη των πραγμάτων έρχεται να πραγματώσει όλα τα σχέδια της. Και για να αποχαυνώσει έναν λαό, να μην αντιδράσει σωστά, να πει δεν βαριέσαι, πάμε στην δίσκο να ξενυχτάμε, να φάμε, να πιούμε, και ας την πατρίδα να γίνει ρημαδιό σε μια στιγμή. Όλοι οι άλλοι που μας επιβουλεύονται καλά κάμουν όταν δίνουμε δικαιώματα εμείς με την απουσία μας, με την αδρανειά μας, την αδιαφορία μας. Όταν εμείς δεν είμαστε ισχυροί και όταν γελάνε εις βάρος μας, τότε τους δίνουμε το δικαίωμα. Και γελάνε εις βάρος μας, ότι αφήνουμε και την νεολαία και τους μεγάλους και τους μικρούς και αποχαυνώνονται με τις ροκ-μουσικές, με τα εγκλήματα, με την όλη κουλτούρα της αθλειότητας, της σαβούρας που προβάλλουν τα μέσα ενημερώσεων, με τις γκρίνιες, με τις απεργίες, με την αδιαφορία. Και λέμε για όνομα του Θεού. Άρα τι επικρατεί σε αυτόν τον τόπο? Το δίκαιο της πυγμής, το δίκαιο της βίας, να κατεβούμε όλοι στο πεζοδρόμιο για να πραγματώσουμε κάτι που είναι σωστό και λογικό? Εκεί μας έχουν οδηγήσει, σε αυτή την φαυλότητα. Γι' αυτό λοιπόν μας απασχολούν με καθημερινά προβλήματα και αποκουτιένεται και ο νέος και η νέα και οι εργαζόμενοι με τόσα προβλήματα βιοποριστικά, με τα θεάματα, με την αποχαρμοντική μουσική και κυρίως την ροκ μουσική και τα βίντεο κλιπς, και επομένως ένας λαός που κοιμάται και ναρκώνεται δεν μπορεί να αντιδράσει. Γι' αυτό εμείς σαν εκκλησία, έχουμε το ενδιαφέρον να αφυπνιστούμε σαν λαός, όχι με πανικό, να πανικοβληθούμε και μια σχιζοφρενική τακτική, ζήτω η πατρίδα μας, ζήτω η πατρίδα μας, και την άλλη μέρα την πουλάμε την πατρίδα μας. Όχι, να γίνουμε σόφρονες, λογικοί, να έχουμε το μέτρο και να στηρίξουμε την πατρίδα και στο θέμα των θεαμάτων και στο θέμα της παιδείας και στο θέμα της οικογενείας, να φτιάξουν οικογένεια οι νέοι, να δώσουμε κινήτρα, να έχουμε την αύξηση του πληθυσμού, αλλιώτικα σβήσαμε μόνοι μας. Ας δούμε τώρα, στα όσα λεπτά μας έμεινα, αυτά τα λεγόμενα βίντεο κλιπ. Τι είναι αυτά τα βίντεο κλιπ τα οποία συνήθως προβάλλει ένα κανάλι 24 ώρες την 24ωρο, το MTV, δηλαδή το Music TV της Αμερικής? Είναι το βίντεο κλιπ, όρος γαλλικός, σημαίνει μικρό φιλμ, συνήθως είναι 1-2-3 λεπτά όσο διαρκεί ένα τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι περασμένο σε μια δισκέτα ή σε μια βιντεοτενία που έχει όχι μόνο τον ήχο αλλά έχει και την εικόνα. Μπορεί να έχει και τον τραγουδιστή, να έχει και κάποιες εικόνες και να εκφράζει το τραγούδι με σκηνές, αν είναι ερωτικό με σκηνές ερωτικές, αν είναι τραγούδι βίας με σκηνές βίας κλπ. Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι λοιπόν με ήχο και εικόνα, ώστε η οπτική εντύπωση είναι που δίνει ισχυρά ερεθίσματα και εντυπωσιάζει. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το βίντεο κλιπ
από το τραγούδι το απλό στο ράδι, στο γραμμόφωνο παλιά με τη βελόνα, μετά στο pick-up, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο βίντεο, και στη συνέχεια έγινε κλίψη, έγιναν κλίψη αυτά τα τραγούδια, και κυρίως με ένα σκοπό να πουλήσουν δίσκους, γιατί είδαν ότι δεν πουλούσαν δίσκους. Όταν άνοιξε η τηλεόραση και άρχισε να δείχνει η τηλεόραση ζωντανές εκπομπές, ζωντανές συναυλίες κλπ. Η πτώση λοιπόν της πωλήσεως των δίσκων έφερε την αφύπνιση των αυτών των ατσίδων, θα λέγαμε, της μουσικής και των κέντρων παραγωγής των δισκογραφικών οίκων, ώστε να βρουν τρόπους να πουλήσουν δίσκους. Και επειδή οι δίσκοι μόλις δεν πωλούνται, βρήκαν λοιπόν τον τρόπο να συνδυάσουν τον ήχο μαζί με την εικόνα και με την τηλεόραση και τις δισκέτες και τα βίντεο, να μπορούν να προβάλλουν αυτό το τραγούδι, τα τραγούδια, και να αγοράσουν κατόπιν τους δίσκους οι νέοι και οι νέες. Προωθητής λοιπόν των προϊόντων μουσικής βιομηχανίας. Αυτός ήταν ο βασικός αρχικός σκοπός. Και φυσικά ο σκοπός αυτός προεξετάθηκε στο να υπηρετηθεί η κουλτούρα της νέας εποχής, όπως και οι ταινίες και οι βιντεοταινίες και η τηλεόραση εξυπηρετεί συνήθως. Και δεν βλέπουμε σε κανάλια τηλεοπτικά να υπάρχουν τόσο ανθρωπιστικές ομιλίες, ιστορικές ομιλίες, παιδαγωγικές ομιλίες. Οι παιδαγωγικές ομιλίες είναι τελείως απούσες από τα κανάλια. Δεν θα έπρεπε να βγάλουν κάποια σοβαρά κανάλια ένα παιδαγωγό, μία παιδαγωγό, ένα καθηγητή, μία δασκάλα, ένα ψυχοθεραπευτή, έναν λογοθεραπευτή, έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο, να μιλήσουν για όλους τους κινδύνους της αγωγής, και φυσικά ανθρώπους κατάλληλους να δώσουν τα μηνύματα της σωστής αγωγής, ακόμα και της προγεννητικής αγωγής. Είναι τελείως η αγωγή, οι αξίες, η ιστορία, η πατρίδα, οι θεσμοί, ο πολιτισμός μας τελείως έξω σχεδόν από τα πιο πολλά ιδιωτικά κανάλια. Και λίγο είναι παρόν ακόμη και στα δημόσια κανάλια. Προέχει το σκανδαλώδες, το γυμνό, ότι πουλάει, λέει. Δηλαδή όλα δουλεύουν για το μαμονά, το σατανά το μαμονά. Όλα δουλεύουν για αυτό. Και πού να πάρουν λοιπόν μια καλή εκπομπή? Μια καλή εκπομπή δεν την παίρνουν. Μια καλή εκπομπή με ένα καλό περιεχόμενο δεν το βάζουν. Είναι οι αρχές της νέας εποχής. Αλλά ας τρέξουμε λίγο να πούμε μερικά πράγματα για τα βίντεο κλιπς. Εικόνα και ήχος λοιπόν, ώστε είναι η πρόθεση πλέον των δίσκων, και γράφουν λοιπόν πάρα πολλά αρνητικά φύλλα εφημερίδων της Ελλάδας, του εξωτερικού, όπως Φερρυπίνων Ταχυδρόμος. Το βίντεο κλιπ ξεκίνησε από τους ατσίδες της αμερικανικής δισκογραφίας και καταλήγει, είναι ένα τραγούδι σε βίντεο, και πραγματικά έρχονται να καυτηριάσουν τις ραπτικές επιδράσεις. Πάρα πολλά δημοσιεύματα είναι τα οποία, όπως και το περιοδικό Pop και Rock, το Τεύχος 137, και άλλα περιοδικά καυτηριάζουν την βλαπτική επίδραση των βίντεο κλιπς. Και ας πούμε δύο πράγματα, λίγα πράγματα στη συνέχεια. Πρώτα, για την βλαπτική επίδραση την οποία ασκούν και το περιεχόμενό τους, Φερρυπίν. Να δούμε πώς βλάπτουν, με ποιο περιεχόμενο βλάπτουν ή μπορούν να βλάψουν την νεολαία. Πρώτον, με τη βία. Με τη βία. Πώς να κάνουν οι δάσκαλοι τα παιδιά να ησυχάσουν, να είναι σαν ελαττήρια εκρηκτικής, θα λέγαμε, καταστάσεως. Πώς να δαμάσουν οι γονείς τα παιδιά όταν ξημεροβαδιάζονται να βλέπουν τέτοια βίντεο κλιπς ή τέτοια βίντεο που τους εξάπτουν τη φαντασία και τους παρωθούν σε εκρηκτική εκδήλωση. Πρώτον, λοιπόν, είναι το περιεχόμενο της βίας που περνάει μέσα από αυτά τα βίντεο κλιπ, τα πιο πολλά. Ενώ η αγάπη λύνει τα προβλήματα, ηρεμεί τον άνθρωπο, λύνει κοινωνικές πληγές, θεραπεύει, η αγάπη είναι βάλσαμο, είναι φάρμακο, αυτοί περνάνε το μίσος, περνάνε την βία, περνάνε την νίκη μέσω του μίσους και της βίας. Αυτά είναι τα βίντεο κλιπς. Δέστε τα και κρίνατε. Λοιπόν, καταργείται η αγάπη και έχουμε την αντιαγάπη, έχουμε την βία, το μίσος και την επίδειξη της δυνάμεως, της έχθρας, του πολέμου, του όπλου. Η εκδικητική λοιπόν ιδεολογία θριαμβεύει μέσα στα βίντεο κλιπς.
Όλα λοιπόν ξεριζώνονται και επομένως βλέπουμε ότι και με τον κινηματογράφο και με την τηλεόραση και τα κόμιξ και το βίντεο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα παιχνίδια μέσω των ηλεκτρονικών κομπιούτερ που είδαμε στην περασμένη εκπομπή και με τα βιβλία και τις εφημερίδες και τα περιοδικά και τα κινούμενα σχέδια, με όλα αυτά περνιέται η βία. Η βία για να κάνουν τον άνθρωπο επαναστάτη, να γκρεμίσουν τα πάντα. Η βία φέρνει λοιπόν ένα χάος. Φέρνει μια αριθμία στην κοινωνία. Ο κυπροπατός η heavy metal οδηγεί και σε αυτοκτονίες και σε επαναστάσεις και λέγει, λένε οι ειδικοί, ότι εάν θέλεις, λέγει, να σκοτώνεις τους γονείς σου, να δεις βίντεο clips. Μια έρευνα στις ΗΠΑ για τα βίντεο clip που προβλήθηκαν μεταξύ των ετών 86 και 87 περιείχαν σε ποσοστό 30% εμφανή θέματα βίας. Και μετά το 1990 αυξήθηκαν από 30% φαινόμενα βίας σε 56% φαινόμενα βίας. Και μετά εμείς λέμε να σταματήσουν οι πόλεμοι. Μα πώς να σταματήσουν οι πόλεμοι με αυτή την πολεμική βιομηχανία των βίντεο που δημιουργούν στον άνθρωπο αυτή την εκρηκτικότητα. Η μισή ώρα λοιπόν προβολής βίντεο clips έχει 18 πράξεις βίας. Συνήθως τα μια στατιστική. Μετά περνάει ο σαδισμός, ο σαδομασχισμός, η κακοποίηση των γυναικών. Αφού πρώτα τις βιάζουν και σεξουαλικά ικανοποιούνται οι ήρωες, κατόπιν τις βασανίζουν και τις φωνεύουν. Τα 13% από τις 900 βίντεο κλιπ περιέχουν σαδισμό άγριας μορφής και κακοποίηση γυναικών. Και μετά από ερωτική ικανοποίηση. Μετά σαν το μαζοχισμό που δείχνει να βασανίζουν, να αυτοβασανίζονται, να αυτοτραυματίζονται. Μετά περνούν, δεν αναφέρω ονόματα και παραγωγούς γιατί δεν έχουμε τον χρόνο, ενθαρρύνουν στην παναστατικότητα και στην κατάργηση των νόμων, στην αντίδραση στους νόμους, να χλεβάζουν τη δικαιοσύνη και τους δικαστές. Και μερικά άλλα ακόμα δείχνουν και κατακριούργηση ακόμα γυναικών. Επομένως περνάει η βία. Μετά, στα βίντεο κλιπς που βλέπουν με δισκέτες σε κομπιούτερς ή με ταινίες, βιντεοταινίες στα βίντεο οι νέοι, περνάει άλλο ρεύμα, αποκρυφισμός και φρίκι. Συνήθως η ροκ μουσική συνδυάζεται με αυτόν τον αποκρυφισμό και κυρίως με την σατάν ροκ, το σατανικό ροκ. Και περιοδικά που είναι και μοντέρνα, όπως η pop και rock, περιοδικό, τίσιο 84-85 περιοδικό, λέει μεταξύ άλλων, ακούσατε τι λέει η pop rock, το περιοδικό, όχι εμείς τα θρησκευτικά περιοδικά. Μάγοι, μάγισσες, εξωτικά, φαντάσματα, χαμένοι κόσμοι, δαίμονες, βρικόλακες, μαύροι και λευκή μαγεία, πνεύματα, ξόρκια, παρελάβουν μέσα στους στίχους των μουσικών του rock. 90% των ροκ συγκροτημάτων έχουν αναφερθεί έστω και σε μια φορά σε τέτοια θέματα. Το 90% λοιπόν των ροκ συγκροτημάτων αναφέρονται σε τέτοια θέματα αποκρυφισμού και φρίκης, ώστε να βάζουν μέσα αποκρυφιστικά σύμβολα, σατανιστικά σύμβολα, αναποδογισμένους σταυρούς, αναποδογισμένους σταυρωμένους, να κάνουν μαύρες σατανιστικές λειτουργίες και έτσι υποσυνείδητα και συνειδητά να επιδρούν και να σατανοποιούν, να δαιμονοποιούν τους θεατές μέσω αυτών των βίντεο κλιπς. Και η σατανική ροκ έχει δύο τρόπους που επιδρά, και με το υποσυνείδητο τρόπο που θα πούμε σε άλλη φορά, υποσυνείδητα μηνύματα. Ακούνε ροκ, λέει τι ωραία να χοροπηδήσουμε. Βέβαια δεν βλέπουμε τόσο όμορφα να χορεύουμε τη ροκ μουσική όσο τους βλέπουμε να χορεύουν τους ωραίους παραδοσιακούς χορούς και την ωραία μουσική, την ελληνική, τη βυζαντινή, την λαϊκή, τα τόσα ωραία τραγούδια, τόσα ωραία μουσική που έχουμε. Τα αφήσανε αυτά και πήγαν στη ροκ. Την μουσική τη σκληρή, την άνευ ρυθμού, άνευ νοήματος, μάλλον έχει νόημα. Νόημα να σκληρύνει, να εξαγριώσει, να επαναστατήσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στον αντιχριστισμό. Και έχουμε λοιπόν υποσυνείδητα μηνύματα και συνειδητά μηνύματα. Συνειδητά πολλά ροκ τραγούδια υμνούν τον Σατανά και βλασιμούν τον Χριστό. Και έχουμε τόσα κλιπς, να γραφτούμε στα κλιπς τώρα, όπως είναι της Μαντόνας, όπως είναι τόσα άλλα, της Μαύρης Προσευχής,
όπως είναι ο Ανεσταμένος Σταυρός, όπως είναι τραγούδια που ξυπνούν τον τράγο των σατανά, που έχουν και φωτογραφία απ' έξω του τράγου αυτού του σατανά, που έχουν άλλα αποκλειστικά σύμβολα. Και φυσικά άλλα τραγούδια όπως είναι της heavy metal, που υμνούν απευθείας στον σατανά, το 666, την κόλαση της φωτιάς και τα τι αυτά. Φυσικά έχουμε και άλλα μηνύματα που περνάνε με τα βίντεο clips, της απογνώσεως, της εξεγέρσεως, του ρατσισμού και άλλα τέτοια παρόμοια μηνύματα. Όπως είναι το βίντεο clip Metallica One, που περνάει την απόγνωση, την εξέγερση, και το κατηστηριτεύουν αυτό πολλοί συγγραφείς και περιοδικά, όπως και η Pop και Rock, που λένε ότι αν αρέσει τους γονείς σου δεν είναι καλό. Έτσι τραγουδούν κάποια τέτοια τραγούδια, και βλέπουμε πραγματικά να εκδηλώνεται μια αντιεξουσιαστική τάση με μορφή, θα λέγαμε, επαναστάσεως και καταλύσεως κάθε εξουσίας. Βέβαια δεν λέμε πως είναι όλες εξουσίες καλές, αλλά χωρίς εξουσία υπάρχει μια ζούγκλα, μια χάβρα, ένα χάος. Συνιστούν την ανομία και γενικά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα περιεχόμενο βίας, περιεχόμενο ρατσισμού, περιεχόμενο απογνώσεως και εξεγέρσεως, επαναστάσεως των νέων που δεν επαναστατούν για αξίες, αλλά γκρεμίζουν αξίες. Δεν επαναστατούν να κτίσουν τον πολιτισμό, αλλά να γκρεμίσουν τον πολιτισμό. Και να κτίσει τι? Να κτίσουν τα κέντρα αποφάσεων, να κτίσουν οι οποιοδήποτε αντίχριστοι έναν κόσμο Βαβυλωνίας. Βέβαια δεν παραλείπουν αυτά τα βίντεο κλιπς, τα πιο πολλά να περνούν όχι μόνο την βία, όχι μόνο τον αποκρυφισμό και την φρίκη, όχι μόνο την απόγνωση, την εξέγερση, τον ρατσισμό, της κακής μορφής που γκρεμίζει και δεν οικοδομεί, του ισοπεδωτικού φθόνου δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι περνούν ακόμη και τον πανερωτισμό, τον πανσεξουαλισμό, και επομένως φέρνουν σε εκρηκτικότητα τους νέους που δεν μπορούν να χαλιναγωγήσουν τόσο εύκολα τα ενστικτά τους. Η ροκ λοιπόν μουσική συνδυάζεται συνήθως με το σεξ. Rock and roll, και όπως χορεύεται είναι ένας σεξοχορός. Βλέπουμε ότι μέσα σε όλα τα βίντεο κλιπς αυτά υπάρχουν, όπως γράφουν επίσημα περιοδικά και οι γιατροί και ψυχολόγοι και ψυχίατροι, υπάρχει εικονογράφηση του τραγουδιού με φοβερές ερωτικές σκηνές, σεξουαλικές σκηνές. Ποιες αξίες λοιπόν υπηρετούν αυτά τα βίντεο? Το 75% λοιπόν το βίντεο κλιπ περιέχει σεξουαλικούς υπαινιγμούς. Αυτό το γράφει το περιοδικό. Και ο τρόπος της ενδυμασίας, η εμφάνιση, οι χειρονομίες, ένα σεξ απειλ, επιτηδευμένο ελκυστικό, η ολόγιμη παρουσία των γυναικών, το στριπτής, που παρεμβάλλουν κάποιες και κάποιες άλλες εικόνες, και ομοσεξ. Όλα αυτά κάνει λοιπόν να νιώσει την ανάγκη αγοράς του δίσκου και να μιμηθεί αυτά τα οποία βλέπει. Δηλαδή τον δημιουργεί μια λύσα πανσεξουαλική στο παιδί. Βλέπουμε λοιπόν να γράφουν εφημερίδες, και η Pop Rock, το περιοδικό και το Πάνθεον. Δεν έχω χρόνο να διαβάσω αυτές τις γραμμές. Να καυτηριάζουν λοιπόν, όπως και η καθημερινή, το σοκ του ερωτισμού μέσω της παρέστησης και τη μεσολάβηση εικόνων μελετημένης βιότητας και ακρίβειας καταλήγει σε μια οπτικο-ακουστική σύνδεση που τρομάζει, εντυπωσιάζει και αποχαυνώνει ταυτόχρονα. Το ίδιο λέγει και η Pop Rock. Ας πούμε, λέει, αποκαλούν τα βίντεο κλιπ μουσική της ειδονοβλεψίας. Στο Πάνθεον διαβάζουμε: ο ερωτισμός ότου το μεγαλείο εξάπτει τη φαντασία μέσα λοιπόν στα βίντεο κλιπ, και από τα ενδάλματα τους ήρωες, από αυτά που τα κάνουν είδωλα οι νέοι και βγάζουν τις φωτογραφίες αντί να βάλουν τον Κολοκοτρώνη, τον Καλαϊσκάκη, τον Καποδίστρια, αντί να βάλουν τον Κόραη, τους ήρωες, τον Σόλουλα, τον Περικλή, τον Θεμιστοκλή, αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι, να έχουν πολιτισμό, δεν βάζουν αυτά
σαν δαλματά, αλλά τους ροκάδες και αυτούς που είναι τόσο πολύ ξυπασμένοι. Επομένως, είναι πρόβλημα πώς θα μπορέσει κανείς να έχει μια νεολαία όταν με δόλωμα λοιπόν το γυμνό και τις φοβερές σεξολατρικές σκηνές επηρεάζουν τα παιδιά, αγοράζουν και τους δίσκους, αδειάζουν τα πορτοφόλια των γονιών και τα παιδιά αντεπιάστε. Μιμούνται τους, τα ενδάλματά τους, τα είδωλά τους και οδηγούνται σε μια εξαθλίωση. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα επανέλθουμε να πούμε παρόμοια θέματα, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κάτι που είναι όμορφο και ωραίο και παιδαγωγικό και μορφωτικό και εξανθρωπιστικό και εξευγενιστικό πρέπει να το στηρίσουμε. Ό,τι βλάπτει, με όποια τεχνολογία και αν προσφέρεται, δεν κατηγορούμε την τεχνολογία και κατηγορούμε, να μην παραλείψω να το πω, την αδράνεια της Εκκλησίας. Δεν έπιασε την ψυχαγωγία, δεν αγκάλιασε την νεότητα, κοροϊδευόμαστε, ούτε νεανικά κέντρα έχουμε, ούτε προγράμματα έχουμε, ούτε εικόνες και ήχο έχουμε, ούτε ταινίες, ούτε βίντεο κλιπς. Πού να φτιάξουμε τέτοια πράγματα? Μόνο ο διάβολος μπορεί και τα φτιάχνει. Και τόσα κεφάλαια διώχνεται, γιατί οι αντίχριστοι θέλουν να καταστρέψουν την νεότητα. Και εμείς που έχουμε καθήκον να τη στηρίξουμε, ούτε ένα σλάις θα τη δείχνουμε, ούτε μια ταινία σωστή. Και μόνο θα πάμε σε κάνα ιδιώτη να βρούμε καμιά βιντεοταινία και κανένα σλάις. Τις καλέκλες να πιάνουν μόνο οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Λοιπόν, πού είναι οι νωρίς, πού είναι τα πνευματικά τους κέντρα? Έχουν προδώσει το Ευαγγέλιο. Εμείς λοιπόν να ελεγχόμεθα. Κάνουν κάποιοι λίγοι ελάχιστοι προσπάθειες συγκινητικές και αυτές μας συγκινούν, αλλά δεν μπορούν να βγαίνουν στο κανάλι της Εκκλησίας κάποιοι άνθρωποι και να λένε, σε κάποια κανάλια να λένε, πάμε καλά. Ντροπή μας είναι που είμαστε τόσο πιστοδρομικοί στο να αξιοποιήσουμε την ωραία τεχνολογία και να καλέσουμε και χριστιανούς εφοπλιστές και με την βοήθεια του λαού, ώστε να φτιάξουμε εποπτικά μέσα και τρόπους διδασκαλίας και τρόπους ψυχαγωγίας, ώστε να πούμε στα παιδιά, μη βλέπεις το κακό βίντεο κλιπ, να δεις το καλό βίντεο κλιπ, μη βλέπεις την κακή βιντεοτενία, να δεις την καλή βιντεοτενία, μη βλέπεις την κακή τηλεόραση, να δεις την καλή τηλεόραση, την καλή εικόνα, τον καλό δίσκο. Είμαστε ανύπαρκτοι, ουραγοί, και είναι ντροπή μας, γιατί θα δώσουμε λόγο στον Θεό ότι και δεν ψυχαγωγούμε τα παιδιά, δεν φτιάχνουν αίθουσες να ψυχαγωγούν τα παιδιά, καμπαναριά φτιάχνουν και μεγάλες εκκλησίες, δεν φτιάχνουν εκκλησίες, και αν τους πεις δώστε παιδιά μια δεκάρα για τα κατηχητικά, λέμε ας χαλάνε τις κάλυξες, τα παιδιά μην έρχονται. Είναι ντροπή για αυτά τα χάρια τα οποία υπάρχουν στην Εκκλησία. Δεν κατηγορώ γενικά, υπάρχουν μητροπόλεις που εργάζονται και έχουν νεότητα, υπάρχουν νωρίες και μητροπόλεις που δεν κάνουν τίποτα. Και είναι ντροπή μας στην εποχή που ζούμε να αφήνουμε τα παιδιά να σαγηνεύονται από τα μέσα αυτά της τεχνολογίας και να τα ρουφάει ο δράκοντας της νέας εποχής και να τα αποχριστοποιεί και αντιχριστοποιεί. Θα επανέλθουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, να πούμε πολλά πράγματα σχετικά, γιατί δεν είναι να λέμε μόνο αγαπάτε αλλήλους, να λέμε μόνο θρησκευτικά να κάνουμε καλές πράξεις. Μα εδώ τι καλές πράξεις να κάνουν τα παιδιά όταν αποθυριώνονται και αποκτηνώνονται και σατανοποιούνται με όλες αυτές τις μεθόδους και μάλιστα και με πολλά βίντεο κλιπς που προβάλλει το MTV της Αμερικής επί 24 ώρες με δορυφορική κάλυψη και του δημοσίου μάλιστα. Και αν πούμε στο δημόσιο, δώσε 10 δραχμές, δεν έχει εκκλησία να μην κάνει ζητιανία, να φτιάξουμε ένα πνευματικό κέντρο, να κάνουμε μια ταινία, ένα βίντεο. Όχι, δεν δίνει. Όλοι είναι στατευμένοι λοιπόν στη νέα εποχή να διαλύσουμε την ταυτότητά μας, το έθνο μας, την πατρίδα μας, να διαλύσουμε την προσωπικότητά του έθνου μας και να διαλύσουμε ακόμα τις αξίες μας. Όχι, ας αντιδράσουμε και με λόγο και με εφαρμογή. Μακάρι να βρεθούν κάποιοι φιλότιμοι να πούνε, μπρος λοιπόν, όχι στο ψέμα, να φτιάξουμε χριστιανικό τηλεοπτικό σταθμό, ορθόδοξο. Όχι στα ψέματα και στις υποσχέσεις πια της Εκκλησίας. Να φτιάξουμε, όχι ανταγωνιστική θα λέγαμε βιομηχανία, βίντεο, ταινιών, slides, εικόνων και κασετών με μουσική, αλλά να κάνουμε τουλάχιστον μια υποφερτή παραγωγή που να μπορούν να πούν οι νέοι, η Εκκλησία κάτι έχει να μας δώσει. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Χαίρετε.